Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία τόσο για μένα όσο για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις δημιουργικές μας ικανότητες. Επόμενα βήματα της ιδέας μας είναι η συνεργασία με ένα εργοστάσιο, το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση της συναρμολόγησης των κομματιών του προϊόντος μας, καθώς και η διανομή των προϊόντων στην αγορά. Ένα από τα επόμενα βήματά μας είναι να συμμετέχουμε σε μια σελίδα crowdfunding, την Indiegogo, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποια λεφτά για να κάνουμε πραγματικότητα την ιδέα μας. Και ένα άλλο βήμα μας είναι η εκτύπωση 3D printing σε πραγματικές διαστάσεις. Καταφέραμε και βγάλαμε ένα project το Like Me, το οποίο ξεκίνησε ως μια εφαρμογή πανεπιστημιακού επίπεδου και μέσα στο διαγωνισμό εξελιχθήκαμε, έγινε πιο επαγγελματικό. Από φίλοι γίναμε περισσότερο συνεργάτες, βοηθήσαμε ένας τον άλλον και τα επόμενα βήματα της ομάδας είναι να λανσάρουμε το beta της εφαρμογής. Η εμπειρία μου μέσα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της MOKE ήταν πολύ ιδιαίτερη. Είναι πάντα πολύ ενθουσιώδες να βλέπεις νέους ουσιαστικά να προσπαθούν όλοι μαζί να αλλάξουν κάτι στην κοινωνία. Και είναι ακόμα πιο ενθουσιώδες όταν βλέπεις νέους από το δικό σου πανεπιστήμιο να κάνουν δράση. Δηλαδή, πραγματικά σε γεμίζει ελπίδα και ενέργεια. Τα επόμενα βήματα είναι ότι ανοίγουμε αιτήσεις μέσα στην εβδομάδα για να προσελκύσουμε σπουδαστές, έτσι ώστε αρχές Φεβρουαρίου να ξεκινήσουμε. Τώρα είμαστε στο στάδιο που κλείνουμε τις τελικές χορηγίες για να ξεκινήσουμε το πρώτο έτος. Οπότε, μπορώ να πω ότι το επόμενο βήμα είναι ότι ανοίγουμε. Η εμπειρία μας στον διαγωνισμό ήταν μια μοναδική ευκαιρία για εμάς. Μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε την ιδέα και να υλοποιήσουμε το προϊόν που έχουμε σχεδιάσει. Η παρακίνηση από τους κριτές ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας. Τα επόμενα βήματα της ομάδας είναι να προβούμε σε κανονική παραγωγή του προϊόντος και εισαγωγή του στα φαρμακεία, στα καταστήματα βρεφικών ειδών. Η εμπειρία μου από τη MOKE ήταν μοναδική, καθώς μπήκα πρώτη φορά στη διαδικασία να συντάξω ένα επιχειρηματικό πλάνο και ένα business canva και είδα πώς γίνεται μια ιδέα υλοποιήσιμη και πώς την κάνεις πραγματικότητα. Τα επόμενα βήματα της ομάδας μας είναι να κάνουμε μια καλύτερη έρευνα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να το τρέχουμε πιλωτικά και θέλουμε σε ένα μήνα περίπου να βγούμε επισήμως στην αγορά. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό της MOKE μάθαμε για το πώς να δομήσουμε καλύτερα το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Αρχικά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την επικύρωση κάποιας πατέντας ή ευρεσιτεχνίας που να μας κατοχυρώσει την ιδέα μας. Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους όσους παρακολουθήσαμε να δούμε τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, για την ανάπτυξη της καινοτομίας, για την ανάπτυξη νέων ανθρώπων που θέλουν να αντιμετωπίσουν με όραμα το οικονομικό γίγνεσθε τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Η πρωτοβουλία του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, διότι σε ένα περιβάλλον που διαχρονικά δεν ήταν τόσο πολύ φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, προσπαθεί, κάνοντας μια πολύ μεγάλη επένδυση και από τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και με ανθρώπους γύρω από το Πανεπιστήμιο, να δώσει στα νέα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δικιά τους επιχειρηματική ιδέα, να υλοποιήσουν το δικό τους όραμα και να βρουν τους ανθρώπους που θα τους υποστηρίξουν στην δικιά τους μοναδική επιχειρηματική προσπάθεια. Ο φοιτητικός διαγωνισμός του Πανεπιστημίου μας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές αλλά και στους αποφύτους που έχουν κάποιες ιδέες είτε δημιουργίες μιας καινοτόμου επιχείρησης είτε στο να σχεδιάσουν ένα καινοτόμο προϊόν, τους δίνει τη δυνατότητα μέσα από μαθήματα, μέσα από ειδικά σεμινάρια, σιγά σιγά να αρχίζουν να σχεδιάζουν, να δημιουργούν τα επιχειρηματικά τους πλάνα και γιατί όχι, αν είναι όριμες οι ιδέες, οι προϊόντα,
αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Φέτος είχαμε πολύ υψηλή συμμετοχή και σε αριθμό φοιτητών, ξεπέρασαν τους 130, αλλά και σε ποιότητα, όπως θα δούμε σήμερα που θα βραβευτούν. Εδώ σήμερα μαζί μας έχουμε τις 16 ομάδες, οι οποίες φτάσανε στον τελικό, οι οποίες θα πάρουν όλες έπινο και 5 θα βραβευτούν. Και μάλιστα το Πανεπιστήμιο εδώ και 3 χρόνια έχει δώσει και χρηματικά βραβεία, άρα αυτό θα δώσει κάποιους πόρους χρηματικούς στους φοιτητές για να προχωρήσουν περισσότερο την ιδέα τους. Παράλληλα, στα πλαίσια της εκδήλωσης, εδώ και 2 χρόνια, τιμούμε από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι έχουν διακριθεί στον επιχειρηματικό στίβο, και πάντα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους φοιτητές μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι βέλτιστες πρακτικές, μιλάνε για την επιχειρηματική αριστεία, το πώς κατάφεραν να επιτύχουν, και νομίζουμε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά, όχι μόνο για αυτούς που τους συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και για όλους τους φοιτητές μας.